Σφοδρή επίθεση Γιώργου Λουκαίδη στην κυβέρνηση για του ημικρατικού οργανισμού και ανάλογη απάντηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη. Ενώ η προσοχή τη κυβέρνηση θα έπρεπε να ήταν επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων τη οικονομία, δυστυχώ συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η προσπάθεια άλλωση των ημικρατικών οργανισμών και του κράτου γενικότερα και για βόλεμα υπερτέρων. Δεν θα ακολουθήσουμε τα παραδείγματα του παρελθόντο. Όπω για παράδειγμα, ναι κύριε, τέρμα πια στο Ρουσφέτη. Τέρμα και στι αναξιοκρατικέ προαγωγέ. Οι ενέργειε τη κυβέρνηση και χθεσινέ δηλώσει του Ιωάννη Νικολάου ήταν αρκούντω αποκαλυπτικέ των προθέσεων τη κυβέρνηση, ανέφερε ο εκπρόσωπο του Ακέλ, ο οποίο έθεσε σειρά ερωτημάτων. Γιατί αποσύρθηκε η αναφορά του τέο Προέδρου τη Δημοκρατία στο Ανώτατο για την νομοθεσία πάυση των συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών. Η αναγκαιότητα που υπάρχει για την άμεση. Αντικατάσταση των μελών των διοικητικών συμβουλίων, είναι για να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα το οποίο θέλει να εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση. Το οποίο πιστεύει ότι μπορεί να μα βγάλει από αυτά τα διέξοδα που βρισκόμαστε σήμερα. Καταλήγοντα, ο Υπουργό ανέφερε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν μέχρι την 17η Ιουλίου, σύμφωνα με τα οποία η επιλογή θα γίνεται στη βάση προσόντων που θα συνάδουν με του σκοπού κάθε ημικρατικού οργανισμού.